Φίλοι και φίλες του Apollo Sport, καλησπέρα σας. Λοιπόν, παραμένουμε εδώ στο γήπεδο της Εργάνης, στην προπόνηση του Αθηναϊκού. Μαζί μας τώρα ο ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο Γιάννης Ζάχος. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ο Αθηναϊκός τις δύο πρώτες αγωνιστικές είναι αήττος, ισοπαλία με το Γουσού Αργυρούπολης και νίκη με το Καματερό. Σωστά, ναι. Κάναμε μια καλή αρχή. Στο πρώτο παιχνίδι με την Αργυρούπολη ήταν η πρεμιέρα. Αυτά τα παιχνίδια είναι πάντα περίεργα. Εμείς κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι να πηγαίνουμε καλά, να φτιάξουμε τα αποδυτήριά μας που είναι πάρα πολύ καλά. Να ερχόμαστε εδώ πέρα δύο ώρες στην προπόνησή μας να το χαιρόμαστε. Αυτός είναι ο σκοπός μας φέτος. Και κάθε παιχνίδι εκεί να το παίζουμε και να το παίζουμε με την καρδιά μας. Αυτό. Ακολουθεί τώρα το ντέρμπι με τη Δόξα Βίρονος. Εντάξει, είναι δύο ιστορικές ομάδες. Η Δόξα ανέβηκε κατηγορία, ξανάρθηκε στην Αθηνών. Είναι ένα ντέρμπι πολύ σημαντικό για εδώ πέρα στο Βίρονα. Όποιος είναι καλύτερος θα κερδίσει. Εμείς αν παίξουμε αυτό που μπορούμε, πιστεύω θα πάμε πολύ καλά. Αυτό εξαρτάται από εμάς φυσικά. Μεγάλη ιστορία και δύο ομάδες. Δεν έχω να πω τι να πω τώρα εγώ. Ο Αθηναϊκός ένα ιστορικό σωματείο, Γιάννη, έτσι. Σωστά, σωστά. Από τα πιο ιστορικά στην Αθήνα. Είναι στα 5 πιο ιστορικά με την είδηση από εδώ πέρα στην Αθήνα. Όπως και αντίστοιχα και η Δόξα είναι μια ιστορική ομάδα. Είναι δύο ομάδες που, όπως είπα και προηγουμένως, θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πιστεύω. Ωραία. Ο στόχος του Αθηναϊκού στο καινούριο πρωτάθλημα? Να τερματίσουμε όσο πιο ψηλότερα μπορούμε, παιχνίδι με παιχνίδι. Δεν κοιτάμε τι θα γίνει σε τρεις εβδομάδες, σε ένα μήνα, δύο μήνες. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνουμε να παίζουμε. Παίζουμε πάντα για την νίκη. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε ένα ταμείο στο τέλος. Ωραία. Η συνεργασία σου με τον προπονητή, τον Δημήτρη τον Κωνσταντόπουλο? Είναι πάρα πολύ καλή. Εντάξει, και εγώ δύο μήνες τον γνωρίζω. Τον ήξερα σαν προπονητή, εννοείται, για τη δουλειά που έχει κάνει και στην Αγία Παρασκευή και γενικά σε ακαδημίες και συμμετέχει σε Αθηνών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Έχει μια ωραία τρέλα και πραγματικά πιστεύω κάθε παίκτης γουστάρει να παίζει γι' αυτόν. Η διοίκηση είναι κοντά σας? Η διοίκηση είναι δίπλα μας. Ό,τι ζητήσουμε και ό,τι θέλουμε προσπαθεί να το κάνει. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό πράγμα γιατί σε πολλές ομάδες δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η διοίκηση είναι στο πλάι μας. Ό,τι χρειαστούμε θα είναι εδώ. Και πιστεύω αυτό θα ισχύει και στην πορεία. Εκτός από Αθηναϊκό, ποια άλλη ομάδα υποστηρίζεις? Μόνο Αθηναϊκό, καμία άλλη. Αγαπημένος σου παίκτης, Έλληνας και ξένος? Αγαπημένος μου παίκτης, ξένος ο Πύρλο, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και Έλληνας ο Τεροσίδης. Ο Τεροσίδης, ωραία. Τι μήνυμα στέλνει ο Γιάννης ο Ζάχος στους φιλάθλους του Αθηναϊκού? Τι να περιμένουν από εσένα και από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Να περιμένουμε πως θα δίνουμε το 100% πάντα. Χάσουμε, κερδίσουμε, θα βγαίνουμε έξω από τον γήπεδο από αυτές τις τέσσερις γραμμές και θα είμαστε ματωμένοι. Αυτό μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Δεν μου άρεσε να λέω μεγάλα λόγια. Απλά θα δίνουμε σε κάθε παιχνίδι το 100% μπορούμε. Ωραία. Το ανέφερες και πριν, αλλά εγώ να σε ρωτήσω πώς είναι το κλίμα στα αποδυτήρια μεταξύ σας. Είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε δημιουργήσει πραγματικά μια οικογένεια και δεν το λέω απλά για να το πω. Είμαστε 20 παιδιά, όλα εξαιρετικά. Μπορεί να μην είμαστε όλοι φίλοι, αλλά σεβόμαστε ένας τον άλλον και αυτό είναι το πιο σημαντικό στα αποδυτήρια. Και πιστεύω αυτό θα συνεχίσει και στην πορεία να υπάρχει. Δηλαδή, σε μια ομάδα νομίζω το πιο σημαντικό τα αποδυτήρια. Και εμείς το έχουμε αυτό. Ωραία. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Αυτό. Μακάρι να μην έχουμε διακοπή στο πρωτάθλημα. Αυτό το ευχόμαστε όλοι, γιατί ερχόμαστε από πεντάμινη εποχή. Ελπίζω να μην μας ξαναβάλουν μέσα. Γιατί έχουμε κάνει και εμείς μεγάλο κόπο να επιστρέψουμε μετά από αυτήν την εποχή, προετοιμασία. Ελπίζω να έχουμε υγεία όλοι και να συνεχίσει το πρωτάθλημα και να τελειώσει. Ωραία. Ευχαριστούμε. Κάθε επιτυχία και σε σένα και στην ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.